Σύσκεψη σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τον συντονισμό των οργάνων ελέγχου για την καταπολέμηση του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αντιπεριφέρεια Δράμας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, ο δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος και μέλη της Αντιπεριφέρειας. Θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μία μη επιτρεπτή χαλάρωση των μέτρων και μία αδυναμία κατανόησης της κρισιμότητας της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ώρα να αναλύουμε τι δεν πήγε καλά ή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, αλλά εδώ που είμαστε, τι μπορούμε να διορθώσουμε άμεσα, ο καθένας να βάλει από ένα μικρό λιθαράκι και να πάμε μπροστά. Σε όλες τις περιοχές Βόρειας Ελλάδας που έχουμε επισκεφτεί από την Παρασκευή, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν περιστάσεις που νομίζουν ότι έχουμε ξεφύγει από την κρίση ή ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά σκληρά. Αυτά θα τα συζητήσουμε εκ των υστέρων. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι μαζί και οι πολίτες ιδιαίτερα και οι κρατικές αρχές, οι τοπικές αρχές να κινητοποιηθούν με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να κατεβάσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων και κυρίως να ξεκουράσουμε το ΕΣΥ που καταπονείται και να έχουμε γρήγορα, καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς στον ελεγκτικό μηχανισμό έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής των διενεργούμενων ελέγχων, των παραβάσεων και των προστήμων, τα οποία φροντίζουμε να εισπράττουν έτσι ώστε να υπάρχει αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και να μην νομίζουν κάποιοι πολίτες ότι επομίζονται αυτοί το σύνολο του οικονομικού αντικτύπου της κρίσης. Για το λόγο αυτό τα πρόστιμα βεβαιώνονται, εισπράττονται, στέλνονται στις ΔΟΗ ακόμα και για αναγκαστική ίσπραξη να υπάρχει αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και τα στατιστικά που συγκεντρώνουμε η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, η διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Διευθύνση Ανάπτυξης και Υγείας των Περιφερειών, καθώς και όσοι εκ των Δήμων διαθέτουν δημοτική αστυνομία, μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για το που πρέπει να εστιάσουμε. Είτε είναι μονάδες φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων ή άλλες κλειστές προνοιακές δομές, είτε είναι οι λαϊκές αγορές, είτε είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή παρουσιάζει υψηλότερο βαθμό διακινδύνευσης. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Συναισθανόμαστε όλοι την κρισιμότητα όλων των ημερών και πιστεύω ότι με συντονισμένες ενέργειες θα κερδίσουμε το στοίχημα. Τώρα, σε τι σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τα κρούσματα, κύριε Δήμαρχε? Έχει καταλαγιάσει καθόλου η κατάσταση? Ναι, φαίνεται λίγο από τις αρχικές μέρες ότι τα κρούσματα περιορίζονται, αλλά πρέπει όλοι να συναισθανθούμε τις κρίσιμες στιγμές και να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θεωρώ ότι η Δράμα τηρεί αυτά που πρέπει να κάνει σαν κόσμο, σαν πολίτες. Έχει ατομική ευθύνη ο καθένας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και όπου χρειαστεί να επιβάλλουμε πρόστιμα σε κάποιους ευτυχώς πολύ λίγους ασυνείδητους που δεν τηρούν τα υγειονομικά μέτρα, είμαστε διαθετημένοι να πάρουμε μέτρα. Θεωρώ ότι είναι πολλές οι ευθύνες και πολλές καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση Δράμα. Θεωρώ όμως αυτό που πρέπει σήμερα να δούμε είναι πώς μπορούμε μέσα από ενέργειες και πράξεις να ελαχιστοποιήσουμε τα κρούσματα για να βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας αλλά και την υγεία όλων μας. Το νοσοκομείο Δράμας όντως είναι σε όλους γνωστό ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά τις δροές οι οποίες δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε σταθεροποιηθεί σε έναν αριθμό της τάξης των 50 κρουσμάτων. Έχουμε φύγει από το τριψήφιο νούμερο. Ευελπιστούμε ότι επειδή είμαστε ήδη στην πέμπτη εβδομάδα του lockdown, ότι αυτό το νούμερο θα μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε και ηθικά και υλικά τις δομές υγείας του νομού Δράμας από τη στιγμή που μας ζητηθεί σε ό,τι χρειαστεί. Όπου χρειάστηκε λοιπόν και ζητήθηκε η βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλώσαμε παρόν. Πρόσφατα μας είχε ζητήσει η διοικήτρια του νοσοκομείου αντιδραστήρια γιατί οι μοριακοί έλεγχοι δεν γινόταν στο νοσοκομείο της Δράμας, αλλά γινόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν, δηλαδή να έχουμε αποτελέσματα μετά από 3 μέρες. Πήραμε λοιπόν την απόφαση με έκτακτο συμβούλιο, χρηματοδοτήσαμε όλη αυτή την κίνηση, την ενέργεια και πλέον έχουμε τις μοριακές εξετάσεις να γίνονται εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.